Αυτό έγινε και αυτό πριν από πολλά χρόνια. Αυτός ο φίλος μου αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα οικογενειακά. Λοιπόν, τον συμβουλέψαν κάποιοι και αυτός, δυστυχώς πέφτοντας στην παγίδα του πονηρού, πήγε σε έναν μάγο. Αφού του είπε κάποια πράγματα να κάνει, του έδωσε ένα μπουκαλάκι, στο οποίο του είπε: «Με αυτό θα λουστείς και δεν θα ξαναλουστείς για 3 μήνες. Και μου λέει: «Αντώνη, από τότε που γύρισα από εκεί, άρχισαν να συμβαίνουν στο σπίτι μου διάφορα περίεργα πράγματα. Ανοίγαν οι πόρτες μόνες, άνοιγε η τηλεόραση, έκλεινε μόνη της. Και το βράδυ, λέει, όταν πήγα να κοιμηθώ, λέει, την πρώτη νύχτα, το έκανα αυτό μου είπε, τα μαλλιά μου, λέει, τα αισθάνθηκα ότι άρχισαν να ζωντανεύουν και να κουνιούνται. Να μπαίνουν στις μύτες μου, στα αυτιά μου. Τρομοκρατήθηκα τόσο πολύ, λέει, σηκώθηκα, πήρα αγιασμό, τον έριξα στο κεφάλι μου και από τότε ησύχασα. Μετά από λίγο καιρό, λέει, ένας κουμπάρος μου τη Θεσσαλονίκη με λέει: «Βρέση», του λέει, «πάμε στον Πατέρ Παΐσιο να πεις το πρόβλημά σου». Εγώ δεν ήξερα, λέει, τίποτα, λέει: «Πάμε». Πάμε στον Πατέρ Παΐσιο μαζί με τον κουμπάρο μου. Όταν πήγαμε στο κελάκι του, έξω, λέει, ήταν 70 περίπου προσκυνητές. Όταν κοίταξε, λέει, τον κόσμο, είπα: «Μα πώς είναι δυνατόν να μας δει αυτούς όλους». Μόνο την ευχή του να πάρουμε, νυχτώσαμε. Και τότε μου λέει: «Αντώνη», βγαίνει έξω ο Πατέρ Παΐσιος, μας κοιτάζει όλους. Και λέγοντας τα ονόματά μας, χωρίς να. Εμένα προσωπικά δεν με ήξερε, με λέει. «Έλα εσύ με το όνομα, εσύ με το όνομα, εσύ και εσύ». 4 άτομα, λέει, μας πήρε, μας έβαλε μέσα στο κελί του και χωρίς να τον πούμε το πρόβλημά μας εμείς, άρχισε να μας λέει αυτό τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε. Τον πρώτο του λέει: «Εσύ, παιδί μου, το χέρι σου έχει πρόβλημα». Αυτό σου συνέβη, του λέει, γιατί είχες πάει να πιεις ποτό και σε ρίξαν κάτι μέσα στο ποτό σου. Από εκεί του λέει άρχισε να παθαίνεις το πράγμα. Τον δεύτερο του λέει: «Εσύ άρχισες να παίζεις ναρκωτικά. Σύντομα», του λέει, «θα καταλήξεις τον τάφο αν δεν σταματήσεις. Άμεσα πρέπει να σταματήσεις», του λέει. Τον τρίτο δεν το θυμάμαι προσωπικά, δεν το θυμάμαι ακόμα τι είχε γίνει, ας πούμε. Λοιπόν, το δε αυτό του λέει: «Παιδί μου, εσύ αντιμετωπίζεις σοβαρά προβλήματα, σένα σε έχουν κάνει μάγια. Όταν θα γυρίσεις», του λέει, «από εδώ, θα πας στο σπίτι σου. Και εκεί που είναι τα σκαλοπάτια», του λέει, «έχεις μια τετράγωνη πέτρα. Εκείνη την πέτρα», του λέει, «σήκωσέ την, από κάτω θα βρεις ένα σακουλάκι», του λέει. «Αυτά είναι τα μάγια που σου έχουν κάνει. Θα το πάρεις», του λέει, «αυτό και το πετάξεις σε φωτιά. Και αυτό που σου ζητώ εγώ εσένα», του λέει, «για να μην έχεις ποτέ πια προβλήματα, είναι 10 λεπτά την ημέρα να τα αφιερώνεις στον Θεό. Και κάθε Κυριακή», του λέει, «θα προσπαθείς να μεταλαβαίνεις εξομολογούμενος και να πηγαίνεις στην εκκλησία». Αυτό, ας πούμε, τον είπε ο Πατέρ Παΐσιος και από τότε αυτό το παιδί το εφαρμόζει, ας πούμε, αυτό.